να δώσω το λόγο αμέσως την κυρία Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, την οποία την ξέρει πια το Πανελλήνιο, καθώς υπηρετεί στην ύπαρτη θέση του λειτουργήματος της καγγελέας του Αριοπάγου, αλλά όλοι εμείς της παιδικής προστασίας την ξέραμε από πολύ πιο πριν. Ήταν η κυρία Ξένη μας, αν με επιτρέπετε, καθώς από τη θητεία της ως εισαγγελέας ανηλίκων Αθήνας υπήρξε αρρωγός και παραστάτης άοχνος των προσπαθειών για την παιδική προστασία στη χώρα μας, ανεξαρτήτως της θέσης που υπηρετούσε. Και με αυτή την έννοια νιώθω πολύ μεγάλη τιμή να την προλογίσω, κυρία Δημητρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Τα ίδια θα πω και εγώ για τον Γιώργο, τον Νικολαίδη, πρωτοπόρος και βοηθός μας στα θέματα των ανηλίκων. Εγώ θα σας απασχολήσω για λίγο με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, το γνωστό μας σαν σεξ επιβίωσης. Το σεξ επιβίωσης ορίζεται ως η πορνεία στην οποία καταφεύγει ένα άτομο λόγω της ακραίας του ανάγκης. Περιγράφει την πρακτική των ανθρώπων που είναι άστεγοι ή με άλλο τρόπο μειονεκτούνται στην κοινωνία και πορεύονται το σεξ για την εξασφάλιση φαγητού, πόρου για ύπνο ή την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, ακόμα και για την αγορά ναρκωτικών. Στην περίπτωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, η προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου σεξ επιβίωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επειδή το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και τα περισσότερα στοιχεία που γίνονται γνωστά σχετικά με το θέμα προέρχονται από ανεκδοτολογικές πληροφορίες από τα ίδια τα θύματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών που είναι θύματα σεξ επιβίωσης εξαιτίας του φόβου, της ντροπής και της ανασφάλειας που μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά αυτά. Για τον λόγο αυτό, μια συλλογή από ιστορίες παρέχει ιστορίες των παιδιών αυτών, παρέχει περισσότερες αποδείξεις από μια προσωπική έρευνα. Μια τέτοια έρευνα διενήργησε, είπα, την αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες από τον Οκτώβριο του 2016 ως και τον Ιανουάριο του 2017. Ορισμένα από τα βασικά ευρήματα, τις οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, είναι αυτά που θα σας παριθμίσω τώρα. Τα παιδιά πρόσφυγες, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα, στερούνται των οικογενειακών τους δεσμών και δεν ικανοποιούν πολλές ανάγκες τους πέρα από των απολύτως βασικών, των σχετικών με την τροφή και τη στέγαση. Τα παιδιά που έδωσαν συνέντευξη εξέφρασαν την ανάγκη να έχουν βασική οικονομική υποστήριξη προκειμένου να καλύπτουν ανάγκες που είναι συχνές μεταξύ των εφήβων, όπως την ανάγκη για κατάλληλο λογισμό, πρόσβαση σε τηλέφωνο και διαδίκτυο, ψυχαγωγία, κούρεμα και φαγητό που θεωρείται κατάλληλο με βάση τα πολιτιστικά τους πρότυπα. Το σεξ επιβίωσης δεν είναι σχεδόν ποτέ η πρώτη επιλογή, ωστόσο θεωρείται λιγότερο απρίψιο κίνδυνο μεταξύ άλλων παράνομων δραστηριοτήτων όπως διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή, διακίνηση μεταναστών παράνομη. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία για τους νέους ανθρώπους που καταφέρουν σε αυτό είναι πολύ σοβαρές. Έχουμε έντονη κατάθλιψη, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και απομόνωση. Ο στιγματισμός σχετικά με το σεξ επιβίωσης είναι τεράστιος και αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά δεν το αποκαλύπτουν και δεν αναζητούν υποστήριξη. Η κίνδυνη για τη σεξουαλική υγεία είναι συνολική, καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σεξουαλική εκπαίδευση και ενημέρωση, έχουν πολύ λίγη γνώση ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών, ενώ για πολλά
είναι οι πρώτες τους σεξουαλικές εμπειρίες. Επιπλέον, πολλά παιδιά υφίστανται πίεση για σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, με αντάλλαγμα μεγαλύτερη αμοιβή. Ορισμένα παιδιά μίλησαν για το γεγονός ότι ήταν άστεγα. Πολλά από αυτά έκθεσή τους σε τέτοιες προτάσεις για σεξουαλική εργασία σε εισαγωγικά και υπόκειται σε σεξουαλική κακοποίηση την περιλαμβάνουν αμένου ακόμα και του βιασμού τους. Για κινητές φεγάζουν νεαρά άτομα σε προσωρινή μη ασφαλή καταλήματα με μικρό δίκτυμα. Αναφέρεται ότι η σεξουαλική βία και εκμετάλλευση είναι συχνά φαινόμενα σε αυτά τα μέρη. Οι μεγάλες αποκλίσεις της συνθήκης στέγασης, ανοιχτές δομές δηλαδή φιλοξενίας, θενώνες, καταλήψεις, διαμερίσματα δημιουργούν ανασφάλεια και αίσθημα ματέωσης στα νέα αυτά παιδιά. Κρατικοί φορείς αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων πληροφοριών, ειδικά με το σεξ επιβίωσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής ηγέτα στοιχεία, τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες καταφέρουν σε αυτό κάποιες φορές για την κάλυψη βασικών αναγκών τους και κάποιες φορές παρασυρώμενοι από άλλα παιδιά της ηλικίας τους που επίσης έχουν καταφύγει σε αυτόν τον τρόπο και την κάλυψη των αναγκών τους. Υπάρχουν όμως φορές που τα χρήματα είναι ο επιφανειακός λόγος, ενώ υπάρχει κάτι βαθύτερο που συνδέεται με την έλλειψη ουσιαστικού υποστηρικτικού περιβάλλοντος και φροντίδας με επακόλουθες καταστροφικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σεξ επιβίωσης αποτελεί μορφή αυτοτραυματισμού για τα παιδιά που μέσα από τις εμπειρίες τους έχουν σπράξει ότι δεν αξίζουν κάτι καλύτερο. Μια πρόσφατη έκθεση από το Κέντρο για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών μεταναστών και προσφύγων, την περιλαμβανομένη της σωματικής και σεξουαλικής βίας, ενώ στα βασικά της ευρήματα αναφέρεται ότι τα παιδιά καταφέρουν να πουλούν το σώμα τους για σεξ προκειμένου να επιβιώσουν ή να πληρώσουν διακινητές για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και πληθώρα δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για τα κυκλώματα εμπορίες παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Τελευταία στον τύπο, μέσα στο 2017, είχαμε δημοσιεύσεις και στον ελληνικό τύπο, στο Μυστήριο Ανηλίκων, στο Παιδείο του Άρεως, αλλά και στον ξένο τύπο, όπως καταρρύψαμε κάποιους μύθους για τα αγόρια στα πάρκα της Αθήνας και ούτω καθεξής, για τα οποία δώσαμε παραγγελίες, πλην όμως όλες αυτές οι δικογραφίες ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν και δεν έφτασαν να εντοπίσουν τα παιδιά θύματα και πολύ περισσότερο τους δράστες αυτών των εγκλημάτων. Λόγω της αναμφισβήτησης πραγματικότητας ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών προσφύγων και μεταναστών υφίσταται, αλλά και δεδομένου ότι ο εντοπισμός ή η αποκάλυψή της είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη, κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου, όπως θα ήταν η ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου με τη συνεργασία επαγγελματιών στον χώρο της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, της κοινωνικής εργασίας,
της ψυχικής υγείας και άλλων ειδικών από τα αρμόδια υπουργεία, τους διεθνείς οργανισμούς και τις Λυκειών, η συνεχής εκπαίδευση όλων των σχετικών επαγγελματιών και φορέων στο πεδίο της παιδικής προστασίας, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις αιτίες του φαινομένου και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση, και η συγκρότηση μιας μικρής και ευέλικτης ομάδας εργασίας που θα αποτελείται από επαγγελματίες και θα εργαστεί για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών σχετικά ειδικά με την πρόληψη, όπως είπαμε. Στις 26 Ιανουαρίου του 2017, η εισαγγελία του Αριουπάγου και η υπαρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες την διοργάνωσαν τέτοια συζήτηση προφυλής τράπεζας με θέμα την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για την επιβίωσή τους. Και ήδη έχουμε συμφωνήσει στην συγκρότηση μιας τέτοιας ομάδας που θα εμβαθύνει στο θέμα αυτό. Θα είναι δηλαδή η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων και συστάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, γενικά του φαινομένου της κακοποίησης των ασυνόδευτων ή και συνοδευόμενων παιδιών, γιατί είχαμε κακοποίησει και συνοδευόμενων παιδιών, πολύ περισσότερο όμως σχετικά με το σεξ επιβίωσης. Οι προτεραιότητες αυτής της ομάδας είναι η αξιολόγηση και η ανταλλαγή προτάσεων και πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της κατανόησης των πολιτιστικών διαφορών, παραδόσεις, ηθιέθιμα, αντιλήψεις, επικοινωνία, γλώσσα σώματος και άλλα, καθώς και του τρόπου προσέγγισης των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα προστασίας των παιδιών, μεταναστών και προσφύγων, όπως είναι η αστυνομία, οι διερμηνείς, οι επιμελητές αμυλίκων και άλλοι επαγγελματίες. Η χαρτογράφηση. Επίσης, έχουμε προτάξει τη χαρτογράφηση και τον διορισμό του ρόλου των αρμοδιοτήτων των κρατικών υπηρεσιών και των ΜΚΟ και εφαρμογή στη συνέχεια ενός πρωτοβόλου για την προστασία συνόδευτων παιδιών με εναρμονισμένες πρακτικές σε όλη τη χώρα για συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και των ΕΧΟΝ, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια τυποποιημένη διαδικασία για την αντιμετώπιση και υποστήριξη παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και του σεξ επιβίωσης. Επίσης, την αναθεώρηση διατάξεων και διαδικασιών στο πλαίσιο του δικαίου ανηλίκων σε σχέση με την παιδική θυματοποίηση και του ποινικού δικαίου αλλά και του οικογενειακού δικαίου σχετικά με την υιοθεσία και την αναδοχή προκειμένου να ανταποκρίνονται όλα αυτά καλύτερα στις παρούσες ανάγκες αυτών των παιδιών, αυτής της κατηγορίας των παιδιών. Επίσης, την αύξηση του αριθμού των επιτρόπων ανηλίκων και τη δημιουργία μικρών επιτρόπων εγνωσμένου τύπους, την ενίσχυση του ρόλου της αστυνομίας στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, την αύξηση της παρουσίας γυναικών αστυνομικών και πρόθεση εναλλακτικών μηχανισμών προστασίας. Η ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστάσεων στον τρόπο λειτουργίας όλων των φορέων, κρατικών και μη, σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς στις αρχές κατά το συντομότερο δυνατό, όταν υπάρχει πληροφόρηση για σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση παιδιών, την ενίσχυση της ενημέρωσης των φορέων και των επαγγελματιών, σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών,
την εναρμόνιση των πρακτικών σχετικά με την παραγωγή και την υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών σε ξενώνες ανηλίκων. Ο εντοπισμός πάνω κατάλληλων μέτρων προκειμένου να καταφερθεί και να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένου και του σεξ επιβίωσης, των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που θα βασίζεται σε καλές πρακτικές για να αποφευχθεί, όπως είπαμε, και να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών προσφύγων και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικές με τις δραστηριότητες με σκοπό τον εντοπισμό των κενών και τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών που μας λείπει αυτός ο συντονισμός προκειμένου να βοηθηθεί αυτός ο πληθυσμός των ανηλίκων. Η υποστήριξη επίσης για την ενίσχυση δράσεων και την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σχετικά με τα απόλυτα ζητήματα. Την αντιμετώπιση των παιδιών που βίωσαν τη σεξουαλική κακοποίηση ή το σεξ επιβίωσης εξ αρχής ως θύματα και όχι σαν καραβάτες. Δύο, τον τρόπο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης αυτών των παιδιών στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Τρία, τον τρόπο διεύρυνσης της απασχόλησης των διερμηνέων των πολιτιστικών μεσολαβητών στην επικοινωνία με τις αρχές αυτών των παιδιών. Τέσσερα, τη διευκόλυνση της συλλογής πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας υποθέσεων παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξ επιβίωσης για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ της αστυνομίας και των εμπλεκόμενων φορέων. Πέμπτη, την πρόσβαση όλων των παιδιών σε ασφαλή στέγαση προκειμένου να μην υπόκειται σε τέτοιους κινδύνους που σχετίζονται με τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, καθώς και τη βελτίωση των συνθήκων για διαβίωσής τους, τις δομές στέγασής τους, τη γεφύρωση του κενού που δημιουργείται από την απουσία της οικογένειας και του υποστηρικτικού δικτύου, τις άλλες μορφές στέγασης και φροντίδας των ασυνόδευτων παιδιών, πέρα δηλαδή από τους ξενώνες φιλοξενίας, και προπαντός το να τους δώσουμε προοπτική για την ζωή τους. Έξι, τον καλύτερο συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αστυνομία, τους χωρίς υποστήριξης, τη δικαιοσύνη για την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και όχι μόνο τη στέγαση, καθώς και τη νομική τους και δικαστική τους προστασία. Επτά, την ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή, με έμφαση την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που δουλεύει με τα παιδιά, κυρίως τη λήψη των συνεντεύξεων με τα παιδιά που έχουν ήδη βιώσει κατά το ταξίδι τους από τη χώρα προέλευσής τους ως την πατρίδα μας, έχουν βιώσει τη σεξουαλική κακοποίηση ήδη. Οπότε την τροπολογία των ρυθμίσεων του νομικού πλαισίου υπό το πρίσμα της παιδικής προστασίας όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο και την κάνει την υιοθεσία και την αναδοχή που στην πατρίδα μας πραγματικά σέρνονται σαν διαδικασίες και προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και τροποποίηση στο ποινικό δίκαιο όσον αφορά το σεξ επιβίωσης ειδικότερα. Γιατί άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης ήδη αντιμετωπίζονται σε ικανό βαθμό.
Ναι, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των ίδιων των παιδιών στα πλαίσια της εκστρατείας, όπου θα γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτό το φαινόμενο της εκμετάλλευσής τους ή της πιθανής εκμετάλλευσής τους, και στους παράγοντες κινδύνου, ώστε να μπορούν να τα προστατεύσουν καλύτερα. 10. Την αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές, που από καταγγελίες λαμβάνουν χώρα τέτοιες πράξεις σε βάρος παιδιών, και την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου από φορείς, όπως οι επαγγελματίες που προανέφεραν, που έλεγαν τους πρόσφυγες, στην κατανόηση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες. Τελειώνοντας, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την πρωτοβουλία για το παιδί που με κάλεσαν εδώ στην Βέρεια και τους άλλους φορείς που διοργάνωσαν αυτή την ημερίδα. Θεωρώ ότι η Βέρεια αναγκάγεται σε μία πρωτεύουσα, είναι άλλωστε πρωτεύουσα νομού, αλλά αναγκάγεται σε μία πρωτεύουσα ανθρωπιάς. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ζωντανά, το ένιωσα πάρα πολύ ζωντανά σήμερα με την παρουσία τόσων ανθρώπων που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα. Συνήθως, ένα τέλος στις ομιλίες μου ή στις παρεμβάσεις μου, σε αυτή την ομιλία δεν θέλω να δώσω κανένα τέλος. Όταν ήμουν μικρή, είχα μια συνήθεια να μας πει ο ψυχίατρός μας πώς την ερμηνεύει. Όταν διάβαζα ένα βιβλίο, ιστόρημα, διήγημα κλπ, το σταματούσα πριν το τέλος, ποτέ δεν διάβασα το τέλος. Και μετά το οδηγευόμουν ή έκανα εγώ διάφορα σενάρια μας. Και το τελείωνα μόνη μου. Και ποτέ δεν διάβασα τι ακριβώς είχε γραφεί ο συγγραφέας που το είχε γράψει. Έτσι και απόψε μου θα το αφήσω έτσι το θέμα μου. Και είναι στο χέρι όλων μας να ονειρευτούμε απόψε τι τέλος πρέπει να δώσουμε σε αυτή τη φρικτή ιστορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα γιατί αν θέλετε επιλέξατε να επικεντρώσετε τα παιδιά του πιο κατώτερου Θεού που υπάρχει, τα παιδιά σε κίνηση, τα παιδιά μετανάστες που αναγκάζονται και κάνουν σεξ επιβίωσης. Και ίσως εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη πριν το τέλος να μοιάσει η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη για αυτά τα παιδιά που είναι το τραγούδι και να μπορέσουμε να τα αγκαλιάσουμε και να τα πλαισιώσουμε όσο δυνατόν μπορούμε καλύτερα. Και θέλω να πω με την ευκαιρία ότι και σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα παράδοξο αυτά τα χρόνια. Ενώ ξέρουμε ότι στο παρόν μεταναστευτικό κύμα ένα τεράστιο ποσοστό, 40% και όλο ένα και αυξανόμενο χρονιά τη χρονιά, είναι ανηλικοί και από αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό είναι ασυνόδευτοι ανηλικοί. Πολύ ευάλωτοι δηλαδή, πολύ σε κίνδυνο, πολύ εκτεθειμένοι ανηλικοί. Τα κράτη, όχι μόνο η Ελλάδα, αναγνωρίζουν ένα τραγικά χαμηλό ποσοστό είτε ως θύματα ανθρώπινης διακίνησης, τράφικινγκ, είτε ως θύματα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι 1-2, δεν ξέρω, πρόσφατα να είναι ως διεπίσημα.
αλλά και φάρμακα στην Ιταλία, πάλι το ποσοστό είναι το ίδιο μικρά. Οπότε, σκεφτόμενος κάποιος από μια οπτική του ανθρωπολόγου από τον Άρη, από το πουθενά, λέει, πρέπει δύο μας Ευρωπαίοι τώρα σε αυτά τα χρόνια, τι λένε, ότι όλα αυτά τα παιδιά μετακινήθηκαν και κανένας δεν τα θυματοποίησε, κανένας δεν τα προσέγγισε, κανένας δεν τα διακίνησε, όλοι ξαφνικά βρεθήκανε στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό απλώς ας αφήσω το δικό μου ερωτηματικό.